Κάθε άλλο παρά λαμπρός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο σημερινός εορτασμός της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων στην Κεφαλονιά, καθώς σχολιάστηκε αρνητικά η απουσία τόσο ορισμένων εκπροσώπων σωμάτων ασφαλείας όσο και των πολιτικών αρχών. Το πρωί πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Συσιωτήσης, χωροστατούντος του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Φώτιου Γαβριελάτου, ενώ το πανηγυρικό της ημέρας που συμπίπτει με τα εισόδια της Θεοτόκου εκφώνησε ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, Γεώργιος Κουρής. Παναγία μας, η υπερμάχος στρατηγός, βοηθάει τις ένοπλες δυνάμεις μας, τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας να εγγυούνται την εθνική ανεξαρτησία και την εθνική ακυρεότητα της χώρας μας, σεβόμενοι το δημοκρατικό πολίτευμα. Πρέπει να πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν ανήκουν ούτε σε πρόσωπα ούτε σε κόμματα. Ανήκουν στον ελληνικό λαό και υπηρετούν το έθνος. Ήρθε η Παναγία μας να βοηθάει τα στρατευμένα παιδιά του λαού μας που φυλάττουν θερμοπύλες και να τα κρατάει γερά. Παρότι ο αντιπεριφερειάρχης κ. Δραγκουλόγκωνας είπε ότι έγραψε το μήνυμά του ότι πρέπει να είναι λαμπρός εορτασμός των ενόπλων δυνάμεων, μου φαίνεται ότι έμεινε μόνο στα λόγια, μόνο μάλλον στα χαρτιά. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε σε απαξίωση πολλών θεσμών. Προχθές είχα δει στα μέσα που εδώ της Κεφαλονιάς, στην γιορτή που έκανε στο συνέδριο των προσκόπων, ήταν οι δημοτικές αρχές και δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν, φορώντας φουλάρια προσκόπων και ήταν όλοι στο δημοτικό θέατρο. Δεν νομίζω ότι η γιορτή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ενόπλες δυνάμεις, να απαξιώνονται κατά αυτόν τον τρόπο από τους άρχοντες εδώ του τόπου μας. Μετά το τέλος της δοξολογίας, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων στον κήπο του Νάπιερ, όπου εκεί προς δυσάρεστη έκπληξη όλων, η Δημοτική Αρχή δεν είχε φροντίσει να καθαρίσει το χώρο, με αποτέλεσμα να είναι ακόμη παραπεταμένα τα στέφανα από τον εορτασμό της 28 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν η τελετάρχηση της Περιφερειακής Ενότητας αναγκάστηκε να τα μαζέψει μόνη της προκειμένου να μπορέσει να γίνει η διαδικασία.